Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Μαζί θα δούμε και σήμερα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την πορεία της πανδημίας στη χώρα, τα νέα κρούσματα. Ο Βαγγέλης Καποδίστρια είναι μαζί μου τηλεφωνικά για να μας ενημερώσει. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ερώ. Πλέον έχουμε νέο πλαίσιο. Ο κύριος Σόρος και ο κύριος Χαλαδαγιάς θα βγαίνουν τρεις φορές την εβδομάδα και σήμερα είχαμε τη γραπτή ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν 19 κρούσματα του κορονοϊού. Αυξήθηκαν τα κρούσματα, νομίζω, σε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες. Και μάλιστα σημειώνεται στην ανακοίνωση ρόπερα το γεγονός ότι αυξήθηκαν, ότι 11 εκ των οποίων αφορούν σειροές κρούσματων. Μάλιστα. Ο συνολικός αριθμός δηλαδή των καταγεγραμμένων ανέρχεται στις 2.710. Mm-hmm. Οι νεκροί ήταν 151, σήμερα είχαμε έναν ακόμη νεκρό. Ενώ στα αισιόδοξα είναι ότι 86 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πόσοι νοσηλεύονται τώρα, έχουμε εικόνα πανελλαδικά? Δεν γράφει κάτι τέτοιο η ανακοίνωση. Mm-hmm. Συγγνώμη, 28 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ναι. Η διάμεση ηλικία είναι 65 ετών. Και αυτή τη στιγμή έχουν ελεγχθεί συνολικά 97.384 κλινικά δείγματα. Μάλιστα. Είναι λυτή η γραπτή ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας. Όπως πολύ σωστά επισήμανες στην αρχή, Βαγγέλη, αλλάζουν τα δεδομένα στον τρόπο της ενημέρωσης. Θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Και βέβαια φαντάζομαι ότι αν υπάρξει κάποιο έκτακτο γεγονός, θα ξαναδούμε τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά, πέραν των τριών ημερών, να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά και να αναλύουν ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Κρατώ το γεγονός ότι αυξήθηκαν, τουλάχιστον έτσι καταγράφεται σήμερα, τα κρούσματα στην Ελλάδα. Και μάλιστα η ΡΟΗ είχαν και μια χθες δήλωση του κ. Σόρδας που είχε πει ότι η αντοχή του ιού επηρεάζεται από την άνοιξη θερμοκρασίας, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί ακόμα ο ιός να επιβιώσει ακόμα και στη ζέστη. Και το θέλετε να σηματοδοτήσει ότι τα πράγματα έχουν μια σοβαρότητα. Έτσι είναι. Υπάρχει μια σχετική μελέτη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού, που λένε αυτό το οποίο ανέλησε χθες ο καθηγητής, ότι επηρεάζεται μεν ο κορονοϊός από την ζέστη αλλά και την υγρασία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι από μόνο του το κλίμα μπορεί να κάνει τον κορονοϊό να εξαφανιστεί. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν να παρασχεθούν φτηνές πιστοληπτικές γραμμές που θα μπορούν να αντληθούν μέχρι τα τέλη του 2022 από τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τα δάνεια αυτά θα παρασχεθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, τον γνωστό ESM, και θα έχουν δεκαετή περίοδο ρήμανσης, πρόσθεσε έτερος αξιωματούχος. Σε συμφωνία κατέληξε το Eurogroup για τους όρους με τους οποίους θα χορηγείται από τον ESM η χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Στήριξης των Κρατών από την κρίση της πανδημίας. Το Eurogroup συμφώνησε στην παροχή φθηνών πιστοληπτικών γραμμών ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα μπορούν να αντληθούν μέχρι τα τέλη του 2022 από τις χώρες που έχουν πληγεί από την πανδημία. Στις 23 Απριλίου 2020, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη συμφωνία του Eurogroup της 9ης Απριλίου σχετικά με τα τρία σημαντικά δίκτυα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέσω ενός πακέτου αξίας 540 δισεκατομμυρίων ευρώ και ζήτησαν την ενεργοποίησή του από την 1η Ιουνίου 2020. Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης και ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τις ακριβείς ανάγκες και να υποβάλει επειγόντως μια πρόταση που να είναι ανάλογη με την πρόκληση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την οικονομική κατάσταση και να προετοιμάζει το έδαφος για μια ισχυρή ανάκαμψη. Το Eurogroup επίσης χαιρετίζει τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση ΣΟΥΡ και τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕΠ για τη δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων για τη στήριξη των Ευρωπαίων εργαζομένων και των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και επιβεβαιώνει τη συμφωνία για τη σύσταση των ESM ενός μηχανισμού στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας. Συμφωνήθηκε σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους τυποποιημένους όρους του μηχανισμού στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας που θα διατίθεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ για ποσά έως το 2% του ΑΕΠ τους για τη χρηματοδότηση των άμεσων και έμεσων δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τη θεραπεία και την πρόληψη λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η μόνη απέτηση για πρόσβαση στην πιστωτική γραμμή του μηχανισμού στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας θα είναι ότι τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν υποστήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πιστωτική γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση άμεσων και έμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης για την κρίση του κορονοϊού.
Αυτή η δέσμευση θα αναλυθεί σε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας που θα εκπονηθεί βάσει ενός προτύπου για κάθε δανειοδότηση που παρέχεται στα πλαίσια της υποστήριξης για την πανδημική κρίση. Συμφωνήθηκε ότι η παρακολούθηση και η επιτήρηση πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση του συμμετρικού σοκ που προκαλείται από τον κορονοϊό και να είναι ανάλογη με τα χαρακτηριστικά και τη χρήση του μηχανισμού στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας, σύμφωνα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική κατευθυντήρια γραμμή του ESM. Χαιρετίζεται η πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει ένα απλοποιημένο πλαίσιο αναφοράς και παρακολούθησης που περιορίζεται στις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο ESM θα εφαρμόσει επίσης το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για να διασφαλίσει την έγκαιρη αποπληρωμή των δανείων που θα δοθούν στη βάση του μηχανισμού στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας. Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι ο μηχανισμός στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας είναι μοναδικός δεδομένου του εκτεταμένου αντίκτυπου της κρίσης σε όλα τα μέλη του ESM. Τα αιτήματα για υποστήριξη μέσω του μηχανισμού μπορούν να υποβληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντας Συμβούλου του ESM, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει αυτή την προθεσμία. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ θα παραμείνουν δεσμευμένα να εφαρμόσουν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές αρχές σύμφωνα με τα οικονομικά και δημοσιονομικά πλαίσια συντονισμού και εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένες τυχόν ευελιξίες που εφαρμόζουν τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχική περίοδος διαθεσιμότητας για κάθε πιστωτική γραμμή του μηχανισμού στήριξης των κρατών από την κρίση της πανδημίας θα είναι 12 μήνες και θα μπορεί να παραταθεί 2 φορές για 6 μήνες. Κατόπιν αιτήματος, οι θεσμοί θα προετοιμάζουν μαζί με τις αρχές του κράτους που λαμβάνει στήριξη από το μηχανισμό το σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας βάσει του συμφωνηθέντος προτύπου. Την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών για κάθε αίτημα, τα διοικητικά όργανα του ESM θα εγκρίνουν τα μεμονωμένα σχέδια αντιμετώπισης πανδημίας για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης του ESM. Το Eurogroup κατέληξε σε μια πολύ καλή συμφωνία για τους όρους και τα χαρακτηριστικά αξιοποίησης από όσες χώρες αιτηθούν φθηνών πιστοληπτικών γραμμών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Πολύ καλή συμφωνία χαρακτηρίζει την απόφαση του Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει ότι ο μηχανισμός στήριξης για να χρηματοδοτηθούν άμεσες και έμεσες δαπάνες σχετιζόμενες με την υγειονομική κρίση δεν θα έχει μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Θα ενσωματώνει απλοποιημένα πλαίσια παρακολούθησης και θα διαθέτει ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Ωστόσο, προσέθεσε ότι εκκρεμούν τόσο το πρόγραμμα SURE για την ενίσχυση της απασχόλησης, που αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, όσο και η δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε: το Eurogroup κατέληξε σε μια πολύ καλή συμφωνία για τους όρους και τα χαρακτηριστικά αξιοποίησης από όσες χώρες αιτηθούν φθηνών πιστοληπτικών γραμμών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτός ο μηχανισμός στήριξης, σύμφωνα και με τις ελληνικές θέσεις, θα είναι άμεσα διαθέσιμος με τους ίδιους όρους σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άμεσες και έμεσες δαπάνες σχετιζόμενες με την υγειονομική κρίση. Δεν θα έχει μακροοικονομικές προϋποθέσεις, θα ενσωματώνει απλοποιημένο πλαίσιο παρακολούθησης και θα διαθέτει ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Εφικτός στόχος είναι αυτό το δίκτυο ασφαλείας για τα όποια κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν να ενεργοποιηθεί από την 1η Ιουνίου, δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας. Παράλληλα, εκκρεμεί, και αυτό είναι κυβερνητική προτεραιότητα, η άμεση ολοκληρώση και υλοποίηση των υπόλοιπων πρόσφατων ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων μέσω αντίστοιχα του προγράμματος SUR και της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αποφάσεις που επίσης θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα από την 1η Ιουνίου. Και φυσικά εκκρεμεί η δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης, με μέγεθος και σύνθεση χρηματοδότησης κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με τις οποίες όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι αντιμέτωπες, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Στις εξελίξεις με τη συμφωνία στο Eurogroup, την πορεία της χώρας και πώς αντιμετώπισε την πανδημία αλλά και πώς θα αντιμετωπίσει την οικονομική κατάσταση, θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είναι μαζί μου μέσω Skype και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλησπέρα σας. Δεν ακούω τον κύριο Λοβέρδο. Καλησπέρα. Σας ακούω πολύ καλά. Καλησπέρα. Ωραία, ωραία. Τώρα σας ακούω και εγώ λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Κάποτε έλεγα θα χαρώ να σας φιλοξενήσω στο στούντιο, αλλά τώρα λόγω κορονοϊού. Φαντάζομαι ότι θα τα λέμε μόνο μέσω Skype για αρκετό διάστημα. Νέος τρόπος επικοινωνίας. Νομίζω ότι θα τον αξιοποιούμε και όταν περάσει, όταν διακοπεί ή περάσει η κρίση, η πανδημία αυτή του κορονοϊού. Θέλω να συζητήσουμε μαζί αρκετά θέματα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Κρεμαστινό, ένα διακεκριμένο επιστήμονα, έναν πολιτικό και τον πρώην υπουργό, όπου και το απόγευμα
η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε στην Ρόδο. Θα ήθελα να ακούσω δύο λόγια από εσάς. Έχουμε πάρα πολύ στεναχωρηθεί. Έχουμε χάσει έναν άνθρωπο πολύ χρήσιμο για την ιατρική. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού, ήταν φανατικός στην άσκηση του επαγγέλματος και στην πρόθεση επιστήμης του. Έγραφε στα νέα, δίνοντας συμβουλές στους πολίτες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας πω πόσοι, αρκετοί πάντως, στο δρόμο τώρα που κυκλοφορεί ο κόσμος, με σταματούν και με ρωτούν πώς έγινε, ποια ήταν η εξέλιξη της υγείας του και πράγματα σχετικά με αυτό. Ο Δημήτρης Κρεμαστινός ήταν απολύτως υγιής. Δεν είχε τίποτα. Ήταν ένας άνθρωπος σαν 40 χρονών. Αλλά χτυπήθηκε από τη μάστιγα του κορονοϊού, δεν πέθανε από αυτό, γιατρεύτηκε από αυτό, αλλά όπως ξέρετε ο κορονοϊός προκαλεί επιπλοκές και κατέληξε μετά από πάρα πολλές εβδομάδες στην εντατική, κατέληξε από κάποια αιτία ως παράγωγο του κορονοϊού. Mm-hmm. Από τον κορονοϊό, το κορονοϊό πάντως τον νίκησε. Έχουμε χάσει έναν άνθρωπο πολύτιμο. Είπα για την επιστήμη, να πω τώρα και για την πολιτική. Έχασε και η πολιτική και το κόμμα το δικό μας, γιατί λίγες προσωπικότητες αυτού του διαμετρήματος είναι κοντά μας και ήταν μία από αυτές. Εγώ έχασα και έναν άνθρωπο με τον οποίο πολύ συχνά μιλούσαμε, δεν συμφωνούσαμε πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας δικός μας άνθρωπος, μια πολύ μεγάλη απώλεια. Και νομίζω ότι και για τη χώρα τσάμπα είναι. Και γιατί... Τσάμπα και βερεσέ, ρε παιδί μου. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά σας λέω. Μα 10 Μαρτίου έκανε ομιλία σε παιδιά για τον κορονοϊό. Ναι, 24 ναι, ναι. Εισήχθη στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν και πραγματικά... από τότε έμεινε εκεί. Αυτό ήταν μοιραίο, τόσες πολλές εβδομάδες. Κατέληξε εκεί. Ναι. Οι γιατροί προσπάθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν μεγάλη μάχη και ο ίδιος έδωσε μάχη. Πριν από 20 μέρες που είχα κάνει αναφορά στη Βουλή, γιατί είχα καθημερινή ενημέρωση, πήγαινε καλά, μετά χειροτέρεψε. Την τελευταία εβδομάδα πήγε να συνέλθει, δεν τα κατάφερε. Τώρα να δούμε, κύριε Λοβέρδο, μαζί θα ήθελα πώς κρίνετε την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα, αλλά και πώς βλέπετε την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, διότι δεν υπάρχει κλάδος στη χώρα που να μην ζητά τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα ήθελα να ακούσω τις θέσεις του κινήματος αλλαγής. Κοιτάξτε, έχουμε από την πρώτη στιγμή, καταρχάς δείξαμε μια πάρα πολύ υπεύθυνη στάση ως κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν σηκώσαμε το ψηλά του τόνου σε καμία περίπτωση. Συμβάλαμε με πάρα πολλές προτάσεις που έγιναν δεκτές. Έχουν ακόμα βέβαια πράγματα να κάνουν οι κυβερνητικοί. Πάνω απ' όλα αυτό το χρήσιμο που έχουμε προτείνει και σιγά σιγά μετά από πολλές εβδομάδες τον παρακολούθησαν, τις κινητές μονάδες που θα κάνουν εξέταση στους mm-hmm. ανθρώπους. Mm-hmm. Γενικά η ελληνική πολιτεία πέτυχε. Και πρώτα απ' όλα πέτυχε η κυβέρνηση που έχει τη μεγάλη ευθύνη σε συνεργασία με τους ειδικούς. Ακολούθησε την λογική της επιστήμης η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση όμως ως κομμάτι της ελληνικής πολιτείας. Σχεδόν όλα τα κόμματα όμως. Λειτουργήσαμε, όχι όλοι. Λειτουργήσαμε σωστά. Οι εξαιρέσεις ήταν μικρές και κοινοβουλευτικές, αλλά λίγες. Αυτοί, ας πούμε, που έλεγαν γιατί κλείνουν τα σχολεία, φασισμός, λέγανε διάφορα, και μετά λέγανε γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Ναι. Κάτι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι τελικά τους έχει πάρει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός, μικρής εμβέλειας είναι η άποψη τους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν πιάνουμε να ασχολούμαστε με το μικρό. Mm-hmm. Το μεγάλο είναι οι πολλοί, τα πολλά κόμματα, οι πολλοί βουλευτές και πάνω απ' όλα οι πάρα πολλοί πολίτες που φέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Και νικήσαμε στην πρώτη φάση μαζί με άλλες 6 χώρες στον πλανήτη. Είμαστε οι καλύτεροι. Εμείς οι Ζηλανδοί, οι Αυστραλοί, οι Δανείοι, οι Τσέχοι, οι Αυστριακοί. Αυτές είναι οι χώρες που τα κατάφεραν καλά. Στην πρώτη φάση τώρα... λοιπόν τα πήγαμε πολύ καλά. Το θέμα είναι αν θα τα καταφέρουμε και στη συνέχεια με την πανδημία, αλλά και τι θα γίνει με την επανεκκίνηση της οικονομίας. Προσέξτε, πριν πάμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας, που είναι το πολύ βασικό, mm-hmm. έχουμε και τη δεύτερη φάση. Ναι. Σήμερα στην Αττική γίνεται χαμός. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, κύριε Λοβέρδο. Οι θάλασσες, οι πλατείες. Πήγα τώρα το γιο μου σε ένα γήπεδο με κάτι φίλους του. Πάνω από 150 παιδιά σε ένα γήπεδο ήταν.
Άρα αυτό που θέλετε να πείτε, δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Λαμπέρδο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό θεματάκι με την σύνδεση. Φαντάζομαι ότι θα συνδεθούμε εκ νέου με τον εκπρόσωπο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, διότι αυτό που έλεγε είναι ότι τα πήγαμε καλά μεν στην πρώτη φάση της πανδημίας, αλλά εξέφρασε την αγωνία του για το τι με έλεγε ενέστηση ό,τι αφορά τη δεύτερη φάση, διότι αυτό το οποίο βλέπει τουλάχιστον στην Αττική είναι πολυκοσμία. Αν έχουμε ξανά τον κύριο Λοβέρδο να συνδεθούμε. Ωραία. Λέγατε λοιπόν για το γιο σας και το γήπεδο, 150 παιδιά. Πάνω από 150. Αυτή η φάση, η δεύτερη φάση, συνδυάζει τα μέτρα της πρόληψης, ναι, του περιορισμού της διάδοσης με την ελευθερία της κίνησης και της οικονομίας. Αλλά με ένα μέτρο όμως, αν μου επιτρέπετε. Δεν πρέπει να έχουμε μέτρο. Ένα μέτρο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέτρο. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι και η ζέστη που βοηθάει να μην υπάρχει διάδοση. Από τι λένε, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ πάντως φοβήθηκα σήμερα. Φοβήθηκα σήμερα γιατί κανένας δεν φοράει μάσκα, γάντια. Τίποτα. Ούτε αποστάσεις. Αποστάσεις δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω, δεν έχω εμπειρία. Στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, εγώ πήγα χθες. Σήμερα, ας πούμε, που είδα το σούπερ μάρκετ, έχει τις ουρές τις κλασικές απ' έξω με την παλιά νοοτροπία. Αλλά δεν είναι, είναι οι πλατείες. Και δεν είναι οι πλατείες των ναρκωτικών μόνο και αυτών των ανόητων που κάναν τη συγκέντρωση στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μια πάρα πολύ καλή πλατεία. Μια πάρα πολύ καλή πλατεία. Πλατεία που μαζεύεται ο κόσμος, έχει πιτσερίες, έχει καφενεία, έχει εστιατόρια, έχει την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Εκεί διαλέξανε να κάνουν μια ανοησία. Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω τους κανονικούς. Τους κανονικούς νέους ανθρώπους, αλλά και τους μεγαλύτερους. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Δεν τη βλέπω. Γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί ότι ο κορονοϊός παραμένει στην κοινότητα. Σαν να ξενιάσαμε. Ναι, σαν να ξενιάσαμε. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Άρα λοιπόν ξεκινάει η επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά ξεκινάει όπως έχει ξεκινήσει η καθολική ελευθερία της κίνησης μέσα στους νομούς, αλλά φοβάμαι ότι δεν το πολύ προσέχουμε. Χαλαρώσαμε. Αν χαλαρώσουμε κι άλλο θα κάνουμε πίσω, θα επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο ζήσαμε, σε ένα lockdown το οποίο δεν θέλει κανείς νομίζω. Φαντάζεστε και δεύτερο, πώς θα τα βγάλει πέρα η οικονομία μέσα. Έλατε, δεν υπάρχει επιστροφή μετά. Τι θα γίνει μετά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχουμε συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Τα μέτρα, τα οποία είναι πολύ μεγάλη. Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση σε αρκετούς τομείς είναι θεωρητικά ικανοποιητικά για να μπορέσουν να... Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Αυτά τα είπαμε στη Βουλή τον προηγούμενο καιρό. Που πήρανε μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας. Εγώ όμως λέω των ανθρώπων, όχι της οικονομίας, των ανθρώπων. Ναι. Τώρα είμαστε σε μια δεύτερη φάση όπως είπα και πάμε πια και για την καθολική λειτουργία της οικονομίας. Όπου εδώ δεν μπορεί να συνεχίσουμε με το κράτος δώσε και κράτος μην παίρνεις. Μην πληρώνεις εισφορές, μην πληρώνεις φόρους και δώσ' μας και έναν πολιτικό μισθό, έναν κρατικό μισθό, θα τα βγάλουμε πέρα. Αυτό είναι απαραίτητο, έτσι. Ναι. Έτσι ζήσανε πολλοί άνθρωποι. Ναι. Και εγώ στη Βουλή πάρα πολλές φορές, επειδή ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος συμμετείχα σε όλες τις συνεδριάσεις σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, πάντα έλεγα κάποια επιχειρήματα υπέρ κάποιων που ήταν εκτός των μέτρων. Αυτό λοιπόν το υποστηρίξαμε, το υποστηρίζω, είναι αναγκαίο. Όμως, κράτος δώσε, κράτος μην παίρνεις, καλό αφενός, αλλά χρειάζονται οι χώροι, οι τομείς της επιχειρηματικής δράσης, να έχουν και αυτοί ένα σχέδιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαβάζεις τη γνώμη του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και τις προτάσεις τους και όλες οι προτάσεις να είναι κράτος δώσε, κράτος μην πάρεις. Τώρα ξυπνάνε λίγο οι ξενοδόχοι. Και ακούμε ορισμένα πράγματα ενδιαφέροντα. Ναι, λένε να βάλουν πλάτη, αλλά να υπάρχει και έτσι, να ξέρουν ότι θα υπάρξει και μια ανταπόδοση με κάποιο τρόπο. Πρέπει να σκεφτούν η επιχειρηματικότητα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, θεωρείται ότι πάντα έχει το προσόν της συνεχούς δραστηριότητας, της κίνησης του μυαλού. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ένα συγκεκριμένο καθήκον. Οι επιχειρηματίες έχουν, υποτίθεται, ανοιχτότερα μυαλά. Δεν το βλέπω μέχρι στιγμής. Πιο πολύ βλέπω μια κινητικότητα στον χώρο της εστίασης, που είναι μεγάλο κομμάτι όντως, της παραγωγής ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, παρά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Λόγου χάρη μαθαίνω ότι στα ξενοδοχεία του ακριβού τουρισμού οι τιμές είναι ίδιες για τον Αύγουστο. Δεν βλέπω δηλαδή
να υπάρχει μια κινητικότητα προσέλκυσης. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, περιμένουν ίσως να δουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να δουν αν μπορούν να ρίξουν τις τιμές, γιατί πιέζουν και τουροπερέτορες να δουν, να θα πετάξουν αεροπορικές εταιρείες. Είναι πολλά αυτά τα οποία... Ακούστε. Πρώτο είναι μια ενίσχυση που το κράτος πρέπει να συνεχίζει να δίνει. Mm-hmm. Δεύτερο είναι πώς θα συνεννοηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κίνηση των αεροπορικών εταιριών, έτσι, για τη συνεννόηση των ξενοδοχείων, τη σχέση τουρισμού και υγείας, δηλαδή εξετάσεις πριν μπει στο αεροπλάνο. Mm-hmm, mm-hmm. Σωστό. Όμως ο επιχειρηματίας έχει σκεφτεί που θα απευθυνθεί, με ποιες τιμές θα απευθυνθεί. Δηλαδή, πιάνουμε ένα παράδειγμα τώρα που αφορά και την Κέρκυρα, έτσι. Ναι. Ως μια πολύ τουριστική περιοχή. Έχει πολύ μεγάλο θέμα η Κέρκυρα, όντως. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για την αγροτική παραγωγή και για τον. Δηλαδή, γενικότερα για τη μεταποίηση. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της οποίας το πολύ μεγάλο κομμάτι παραγωγής ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος παράγεται στον τριτογενή τομέα. Στις υπηρεσίες. Τουρισμός, δηλαδή καταλήματα, ναι, εστίαση, delivery και όλα και ούτω καθεξής. Ο πρωτογενής τομέας, τα αγροτικά δηλαδή και το δευτερογενής, η μεταποίηση, έχουν και αυτοί όμως ένα ρόλο. Πρέπει να ακούσουμε πράγματα από την ίδια την επιχειρηματική κοινότητα. Και την κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να επιφωνήσει επιτέλους. Είμαστε στα μέσα Μαΐου σχεδόν. Ένα εθνικό σχέδιο για αυτή την πορεία. Δεν είναι ευθύνη. Λοιπόν, πάλι... Ναι. Έχουμε ένα θέμα με την σύνδεσή μας. Είχαμε μια δυσκολία, εγώ σας ακούω. Ωραία. Δεν σας βλέπω, ναι. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεσή μας, οπότε να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος είπε, τουλάχιστον κλείνοντας τη σύνδεσή μας και αναφερόμενος στον τουρισμό, ότι θα πρέπει να υπάρξει η εκπόνηση ενός σχεδίου και από πλευράς του κράτους, αλλά και οι φορείς και οι επιχειρηματίες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε να δούμε και άλλα θέματα από την κεντρική και την τοπική επικαιρότητα. Μένετε συντονισμένοι ζωντανά εδώ στο Start. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Η ημέρα της Ευρώπης που τιμάται στις 9 Μαΐου κάθε χρόνο γιορτάζει την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη, με την ημερομηνία αυτή να σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής διακήρυξης Σουμάν. Στην ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο Ρομπέρτ Σουμάν, ο οποίος τότε ήταν υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Στις 9 Μαΐου το 1950, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρτ Σουμάν, έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Στην ομιλία του στο Παρίσι, ο Σουμάν, ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Εξωτερικών, πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Όραμά του ήταν η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειριζόταν κεντρικά την παραγωγή άνθρακα και χάλιβα. Η συνθήκη για την ίδρυση του οργάνου αυτού υπεγράφει ένα μόλις χρόνο μετά από τα 6 τριτικά της κράτη: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Βέλγιο. Η πρόταση του Σουμάν θεωρείται η επαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης, με ποικίλες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημέρα αυτή πρωτοκαθιερώθηκε το 1985 από τους ηγέτες των τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίζει και επισήμως τον εορτασμό της το 2008. Με την ευκαιρία της ημέρας της Ευρώπης το 2020, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να τιμήσουν μέσα από διάφορες διαδικτυακές δραστηριότητες όλους τους Ευρωπαίους που με πνεύμα αλληλεγγύης βοηθούν την Ένωση να ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να εκπληρώσει αν θέλει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των λαών, τη σημειώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδια στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι παρά τα σημαντικά επιτεύγματα της Ένωσης, οι προκλήσεις παραμένουν και υπογραμμίζει ότι παρατεταμένες κρίσεις στην ανατολική και νότια γειτονιά της Ευρώπης απαιτούν εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Η Ευρώπη καλείται να σταθεί στο ύψος των ιδιαίτερα σύνδετων περιστάσεων που χαρακτηρίζουν τον παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται μια ενιαία, ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή στο περιφερειακό και παγκόσμιο γίγνεσθε, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.
Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί και το μήνυμα της Περιφερειάρχης Ιωνίσων, της κυρίας Ρόδης Κράτσα Τσαγκαροπούλου, για την ημέρα της Ευρώπης. 9 Μαΐου, μεγάλη μέρα για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. Είναι το σημείο αναφοράς του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 και η μέρα όπου η δήλωση του Ρομπέρ Σουμάν έθεσε τις βάσεις για την ενοποίηση της Ευρώπης το 1950. Σήμερα η φετινή επέτειος βρίσκει την Ευρώπη στο στάδιο της πορείας για την ενοποίηση με σταθερά βήματα, άλλοτε δειλά, άλλοτε πιο γενναία, αλλά πάντα μπροστά. 70 χρόνια μια πορεία κοινή για τους λαούς της Ευρώπης, με δυσκολίες, με προσπάθεια αλληλοκατανόησης, με προσπάθεια για μεγαλύτερη αλληλεγγύη, αλλά πάντα ενωμένη στις μεγάλες προκλήσεις. Στην περιφέρειά μας, όπου κι αν κάνουμε το μάτι μας, βλέπουμε γύρω την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική έδωσε ζωντάνια στις περιφέρειες, τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα διακρατικά μας έφεραν κοντά με τους γειτονές μας από άλλες χώρες, κάθε μέρα χτίζουμε το κοινό μας μέλλον. Αλλά η Ευρώπη είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει κανείς να είναι συνέχεια και να κάνει πετάλι για να μπορεί να κινείται και να πηγαίνει πιο μπροστά. Σήμερα γιορτάζουμε την Ευρώπη στην εποχή της κρίσης της από την πανδημία του κορονοϊού. Τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι προς την Ευρώπη για περισσότερο ανθεκτικές κοινωνίες, για πιο συνεκτικές πολιτικές, για μεγαλύτερη προστασία στο διεθνή ανταγωνισμό και στο βίαιο σημερινό κόσμο. Αυτή τη φωνή ψώνουμε και εμείς από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Περισσότερη Ευρώπη, δυνατότερη φωνή των περιφερειών μας, εντονότερη παρουσία της Ευρώπης δίπλα μας. Στη συζήτηση που αρχίζει για το μέλλον της Ευρώπης θα είμαστε παρόντες και παρούσες. Γιατί η φωνή των Ιωνίων Ίσων, μιας περιφέρειας με μεγάλη ιστορική και ευρωπαϊκή πορεία, θέλει να βάλει τη σφραγίδα της και στη νέα εποχή. Για το όφελος των πολιτών μας, για την ενδυνάμωση των νησιών μας. 9 Μαΐου σήμερα, η μέρα της Ευρώπης. Πώς είναι δυνατόν να μην πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την αγαπημένη συνάδελφο, την Αναστασία Ουζούνη. Να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό, τι γίνεται με τα μέτρα, αν θα κάνουν φέτος διακοπές, αλλά να μας πει και πώς είναι φέτος αυτός ο εορτασμός. Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, όπως είπες και εσύ, Ρώμου. Η μέρα της Ευρώπης σήμερα, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής διακήρυξης του Σούμαν. Το 1950 ο οποίος ως Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό άλλες συνθήκες γίνονταν πάρα πολλά αυτές τις ημέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακριβώς είναι. Υπό άλλες συνθήκες αυτό που λες. Ήταν ανοιχτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ανοιχτά τα ευρωπαϊκά όργανα, το Συμβούλιο, μπορούσε μέσα να μπει ο κόσμος. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, το Ευρωκοινοβούλιο είναι κλειστό και για μας. Mm-hmm. Εργαζόμαστε με teleworking. Συνεχίζουμε βέβαια να εργαζόμαστε εδώ από το σπίτι, πολύ περισσότερο από όσο πριν. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε καταστάσεις που είναι και για μας πρωτόγνωρες και δεν έχουμε ξαναζήσει. Ποια είναι η κατάσταση, ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Αναστασία, να μας πεις εγώ ποια είναι η κατάσταση τώρα στις Βρυξέλλες. Αυτό, πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα σαφώς είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Εξακολουθούμε και είμαστε σε καραντίνα. Σήμερα είχαμε 585 νέα κρούσματα, σύνολο 52.596 και 76 νεκρούς σήμερα. Σύνολο έχουμε 8.591 νεκρούς. Όπως καταλαβαίνεις, η Ρώμου, υπάρχει μεγάλη έξαρση σε μια χώρα που πληθυσμιακά βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα φαντάζομαι ότι και ο φόβος είναι διάχυτος και η αγωνία για την επόμενη μέρα, πότε, πώς θα επανακινηθεί η ζωή, να έρθει στην προηγούμενη κατάσταση, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον σε μια νέα πραγματικότητα. Σχολιά κλειστά, μετακινήσεις καμία, αεροπορικές συνδέσεις τέλος.
Ακριβώς έτσι είναι. Οι Δήμοι του Βελγίου μοιράζουν, να σας πω και για τις μάσκες που έχει γίνει πολύς λόγος και στην Ελλάδα, οι Δήμοι του Βελγίου μοιράζουν στα ταχυδρομικά κουτιά μας από μία υφασμάτινη μάσκα ανά άτομο. Επίσης μάσκες μπορούμε να προμηθευτούμε και από τα σούπερ μάρκετ, αλλά και από μηχανήματα που έχουν τοποθετηθεί. Τώρα δειλά-δειλά ξεκινάμε λίγο να μπαίνουμε κατά κάποιο τρόπο στην καθημερινότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν θα εξακολουθούμε να είμαστε σε καραντίνα. Δηλαδή από αύριο Κυριακή κάθε οικογένεια θα μπορεί να επισκεφθεί μια άλλη οικογένεια με την προϋπόθεση ότι θα είναι 4 άτομα κάτω από την ίδια στέγη και πάντα τα ίδια άτομα. Προσπαθούν να χαλαρώσουν τώρα και για λόγους για την οικονομία εδώ της, του Βελγίου, όπως και όλης της Ευρώπης. Και εδώ τα μέτρα με αυστηρές προϋποθέσεις και έτσι τη Δευτέρα 11 Μαΐου ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα, αλλά όχι τα εμπορικά κέντρα. Επίσης, καταστήματα εστίασης παραμένουν κλειστά μέχρι τον Ιούνιο. Οι οργοδότες των Βρυξελών φοβούνται, λένε ότι θα χαθούν 52.000 θέσεις εργασίας τους επόμενους 4-5 μήνες. Δεν ξέρω αν είδατε, ήταν πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες προχθές, εκατοντάδες λευκές ποδιές τοποθετήθηκαν στο πλακόστρωτο της Grand Place, της κεντρικής πλατείας των Βρυξελών, ως ένδειξη διαμαρτυρίας των υπαλλήλων των καταστημάτων εστίασης που θα παραμείνουν κλειστά. Τα σχολεία θα ανοίξουν δειλά-δειλά στις 18 Μαΐου για την πρώτη και τη Δευτέρα Δημοτικού, Τετάρτη, Έκτη Γυμνασίου, επειδή αυτές οι τάξεις δίνουν εξετάσεις. Άλιστα. Τώρα πρέπει να σας πω βέβαια ότι είναι σημαντικό εδώ η φύλαξη στα σχολεία για τους γονείς που εργάζονται, δεν έκλεισε ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω βέβαια ότι ανακοινώθηκαν προχθές από τον Επίτροπο Οικονομίας ποσοστά ύφεσης, το πλήγμα της οικονομίας με την Ελλάδα να είναι στη χειρότερη θέση στο 9,7% και τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 7,4% μείωση του ΑΕΠ. Τώρα τι να σας πω, το κλειδί της επιτυχίας νομίζω της άρσης της καραντίνας είναι η αίσθηση της ευθύνης των πολιτών. Πρέπει να σου πω εγώ, εμείς εδώ πώς το βιώνουμε σαν Έλληνες. Αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη η κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουμε στην Ελλάδα διακοπές. Δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουν τα σύνορα. Εμείς αυτή τη στιγμή για να ταξιδέψουμε, εγώ αν θέλω να ταξιδέψω από εδώ στην Ελλάδα, φυσικά δεν μπορώ να πάρω πτήση επαναπατρισμού, γιατί φαίνομαι εδώ ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πτήση επαναπατρισμού δεν παίρνω. Αν λοιπόν πρέπει να φανταστούμε ότι αν μια οικογένεια, οι άδειες των γονιών έχουν 2 εβδομάδες διακοπές και πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, και ερχόμενοι στην Ελλάδα, όταν ανοίξουν τα σύνορα, θα πρέπει να κάνουν και 15 μέρες καραντίνα σε ένα σπίτι. Σημαίνει ότι αρκετοί από εδώ έχουν ακυρώσει ήδη τις διακοπές τους. Και το ξέρω αυτό γιατί έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο. Και είναι πολύ λογικό, γιατί όταν θα έρθεις στην Ελλάδα, θα έρθεις για να δεις τους δικούς ανθρώπους, να κάνεις κάποιες εκκρεμότητες που έχεις να τις τακτοποιήσεις. Άρα, αν μένεις 15 μέρες μέσα, ποιος ο λόγος να φτάσεις εδώ? Ναι, είναι ακριβώς δηλαδή η άδεια που θα πρέπει να έρθει κάποιος να μείνει κλεισμένος μέσα και να ξαναφύγει. Ναι. Είναι και ο λόγος που και εμάς βέβαια ακυρώθηκαν και οι πτήσεις που είχαμε το Πάσχα. Ναι. Αλλά όλοι οι Έλληνες όσοι είχαμε προγραμματίσει να έρθουμε στην Ελλάδα τις διακοπές του Πάσχα δεν ήρθαμε και γι' αυτό το λόγο. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει οι κυβερνήσεις να απαντήσουν και βλέπω ότι αναζητούν και κοινά πρωτόκολλα και μέσω της Ευρώπης για τον τρόπο αυτό, που θα ταξιδέψουν. Αυτό που λες, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συνεννόηση σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι ώστε να, αν αρθούν τα μέτρα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε, δεν ξέρω, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας βέβαια, εννοείται, έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός, αλλά παρόλα αυτά να μπορέσει και ο κόσμος να κάνει τις διακοπές του, και όχι μόνο να κάνει τις διακοπές του, είναι και θέμα, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας μας. Ακριβώς. Πάντως, Αναστασία, θέλω να σου πω ότι καλά το ότι χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που συζητάμε στον αέρα, αλλά σήμερα μας έχεις δώσει και μια εξαιρετική εικόνα πίσω σου. Η σύνδεσή μας είναι πάρα πολύ καθαρή, αλλά και αυτό το οποίο βλέπουμε πίσω σου, γιατί είσαι σε χώρο που μας δείχνεις μια άλλη εικόνα και όχι το εσωτερικό, είναι εξαιρετική. Ναι, είναι εδώ, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα προάστιο των Βρυξελών. Είμαστε σε φλαμανδόφωνη περιοχή, όχι σε γαλλόφωνη.
Η προέκταση του λιβαδιού που βλέπετε πίσω μου, η προέκταση, για να καταλάβετε, είναι ο αεροδιάδρομος στο αεροδρόμιο των Βρυξελών του Ζάβεντεμ. Μάλιστα. Θέλω να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέχετε εκεί. Να μπορέσουμε να έρθουμε όλοι στην Ελλάδα μας. Μακάρι. Κέρκυρα βασίζεται και στον τουρισμό. Απόλυτα. Και πολύ σημαντικό ο κόσμος να μπορέσει να φτάσει εκεί. Υπάρχουν και πτήσεις απευθείας σε νορμάλ συνθήκες από Βρυξέλλες για Κέρκυρα και είναι αρκετός ο κόσμος που την επισκέπτεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έρθουμε στην Ελλάδα για να βγάλουμε και τον επόμενο χειμώνα κι εμείς εδώ. Έτσι είναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Αναστασία, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η αγαπημένη συνάδελφος, κυρίες και κύριοι, Αναστασία Ουζούνη από τις Βρυξέλλες, μας μετέφερε το κλίμα, ποια είναι η εικόνα σήμερα στις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά την πανδημία, αλλά και την αγωνία, το φόβο και τα ερωτηματικά για την επόμενη μέρα και σε επίπεδο πανδημίας, αλλά και στο επίπεδο της οικονομίας. Τώρα, πάμε ξανά στα δικά μας, να δούμε τις οδηγίες για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών από την προσεχή εβδομάδα, καθώς επιστρέφει στο γραφείο του το 70% των δημοσίων υπαλλήλων υπό προϋποθέσεις, ακόμα και του συνόλου του προσωπικού, στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργού Ιστορικών, του κ. Θεοδωρικάκου. Οδηγίες για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών από την προσεχή εβδομάδα, που περιλαμβάνει την επιστροφή στο γραφείο του 70% των δημοσίων υπαλλήλων και υπό προϋποθέσεις ακόμα και του συνόλου του προσωπικού, στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα, δίνει εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου. Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, το ποσοστό 70% υπολογίζεται σε επίπεδο διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης βάσει όσων μπορούν να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία. Άρα, δεν θα υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω κορονοϊού. Σε περίπτωση που βάσει των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας αλλά και κάθε οργανικής μονάδας απαιτείται να προσέρχεται ακόμα και το 100% των υπαλλήλων, αυτό σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι επιτρεπτό υπό την προϋπόθεση διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Η προσέλευση των υπαλλήλων σε 3 διακριτά ωράρια προσέλευσης, 7, 8 και 9, θα εξακολουθήσει και την επόμενη εβδομάδα για να αποφεύγει το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διευκρινίζεται πάντως ότι στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι προσέρχονται στην υπηρεσία είτε με γιοταχή είτε με τα πόδια, εξυπακούεται ότι μπορούν να διατηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που ίσχυε πριν από την πανδημία. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες της εγκυκλίου δεν αφορούν τους ένστολους, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζόμενους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς εν προκειμένου αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά ή εν λόγω υπάλληλοι. Το χώρο της εκπαίδευσης τώρα, κυρίες και κύριοι, ψηφίστηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Ολομέλεια της Βουλής, τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Νίκη Κεραμέως, που προβλέπει εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε τώρα με τη σταδιακή επαναλειτουργία των σχολείων, με δυνατότητα για κάποιους μαθητές να απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Με την τροπολογία λοιπόν που ψηφίστηκε, ορίζεται η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε περίπτωση επιδημικής νόσου. Φέρνουμε σήμερα ένα εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γιατί περνάμε σε επόμενη φάση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει λειτουργήσει εξαιρετικά μέχρι τώρα, χάρη στην τεράστια προσπάθεια που έχει καταβάλει σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα προχωράμε στη σταδιακή επαναλειτουργία δομών. Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν τη σταδιακή επαναλειτουργία των δομών δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν όλοι οι μαθητές. Κάποιοι μαθητές μένουν πίσω. Μένουν πίσω γιατί μένουν στο σπίτι τους με κάποιο άτομο που ανήκει σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Μένουν πίσω γιατί ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να ανήκει σε αυτές τις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ή μένουν με κάποιον ο οποίος ενδεχομένως νοσεί από τον κορονοϊό. Τα παιδιά λοιπόν αυτά, οι οικογένειες αυτές, προστατεύουν την ατομική τους υγεία μένοντας σπίτι και θωρακίζουν και έτσι περαιτέρω τη δημόσια υγεία. Συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Ως υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν και αυτοί οι μαθητές πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και γι' αυτό και προβλέπουμε με την τροπολογία ότι στα σχολεία σε περιπτώσεις επιδημικών νόσων μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα
να συνδέονται τα παιδιά που μένουν στο σπίτι με τη φυσική τους τάξη. Τη δυνατότητα για αυτά τα παιδιά να μην αποκόπτονται από την εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή προστατεύουν τα μέλη της οικογένειάς τους και επειδή συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας. Και προβλέπουμε και τη δυνατότητα, κυρία Πρόεδρε, αν ξαναέχουμε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός, όπως λόγου χάρη, αναστολή λειτουργίας κάποιου σχολείου λόγω φυσικής καταστροφής, φυσικού φαινομένου, σεισμός, φωτιά, αποκλεισμός από τα χιόνια, να μπορεί να γίνεται συνολικά 60 αποστάσεις εκπαίδευση για όσο χρόνο διαρκεί, για παράδειγμα, αυτή η αναστολή λειτουργίας. Οφείλω εδώ να επισημάνω ότι η διάταξη που βλέπετε έχει ετοιμαστεί μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και για το σκοπό της παροχής εκπαίδευσης. Και η δεύτερη ρύθμιση τροπολογίας ρυθμίζεται το πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών και προβλέπεται η δυνατότητα για εκπαιδευτικούς με τη ελογημένη απόφαση του προϊσταμένου, δηλαδή του Διευθυντή, να λάβουν οι εκπαιδευτικοί άδεια ειδικού σκοπού εν ώψη της σταδιακής επαναλειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. Τέτοια ρύθμιση είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει γίνει για εργαζόμενους που υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών, Υγείας, Μετανάστευσης, Προστασίας του Πολίτη και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για live streaming μαθήματα προκάλεσε την αντίδραση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, η οποία σε ανακοίνωση που εξέδωσε κάνει λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, Αχιλλέας Καπετάνιος, μίλησε στην κάμερα του Start, τονίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που θα είναι εις βάρος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Την τάξη και το σχολείο σε ένα απέραντο reality show, σε ένα Big Brother, στο οποίο κάθε εμπλεκόμενο σε αυτή τη διαδικασία δεν θα είναι ο εαυτός του. Φανταστείτε πώς θα αντιδράσουν οι εκπαιδευτικοί. Αλλά ας πούμε ότι το Υπουργείο δεν νοιάζεται για τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν φαίνεται πουθενά αυτό ότι νοιάζεται για τους εκπαιδευτικούς. Να πούμε πώς θα αντιδρούν οι μαθητές, ξέροντας ότι μία κάμερα τους τραβάει όλη την ώρα. Να πούμε, έχουμε γίνει μάρτυρες τόσων viral βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις τάξεις, με αντιδράσεις εκπαιδευτικών, με αντιδράσεις μαθητών, με πλάκες κτλ. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και πώς θα στιγματίσει τη ζωή και την ψυχή ενός μαθητή, αν για παράδειγμα δώσει μία λάθος απάντηση ή αν για παράδειγμα κάνει μία κίνηση την οποία δεν θα δει ο καθηγητής, αλλά θα δουν οι υπόλοιποι από το βίντεο. Η διαβεβαίωση της Υπουργού ότι δεν θα καταγράφεται και δεν θα μαγνητοσκοπείται τίποτα από αυτά είναι αφελής, να μην πω κάτι άλλο. Επίσης επισήμανε πως σε τοπικό επίπεδο αυτή η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και στην τοπική ένωση συλλόγων νέων και κηδεμόνων, ενώ πήρε θέση και για το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι μέσω της ζωντανής μετάδοσης θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, καθώς και η τοπική ένωση γονέων Κέρκυρας, αλλά και αρκετοί σύλλογοι γονέων στην Κέρκυρα, πανελλαδικά δεν έχω την εικόνα να σας πω την αλήθεια, είναι αντίθετη σε όλο αυτό το εγχείρημα για όλους τους λόγους τους οποίους προείπα. Καθαρά μια απόφαση της κυβέρνησης και της Κεραμαίος να κάνει αυτό το πράγμα. Και να τονίσουμε, επειδή υπάρχει και το επιχείρημα του Υπουργείου, είναι ότι οι μαθητές που θα μείνουν σπίτι και δεν θα έρθουν επειδή είναι σε ευπαθείς ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί, όπως αποδείξαμε τους τελευταίους 2 μήνες, έχουμε τον τρόπο να φτάσουμε σε κάθε μαθητή, να τον πλησιάσουμε, να του δώσουμε τις γνώσεις και τη στήριξη την οποία χρειάζεται. Την αντίθεση είχε κυρίες και κύριοι Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικιάκος με τον πρόεδρο της ΚΕΤΕ Δημήτρη Παπαστεργίου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το οικονομικό πρόβλημα της αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώνεται με την πανδημία. Υπήρξε κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση του με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης ενίσχυσης των Δήμων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Το οικονομικό πρόβλημα της αυτοδιοίκησης, όπως διαμορφώνεται με την πανδημία, αποτελέσε αντικείμενο συζήτησης του Υπουργού Ιστορικών Τάκη Θεοδωρικάκου και του Πρόεδρου της ΚΕΔΕ, του κ. Παπαστεργίου, όπου υπήρξε κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση του με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης ενίσχυσης των Δήμων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση και ο σημαντικός της ρόλος στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής μέσα στην κρίση αλλά και μετά από αυτήν ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που είχε ο Υπουργός Εσωτερικών με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση διαδραμάτισε και διαδραματίζει ένα πολύ θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στηρίζοντας την κοινωνία και ενισχύοντας πολιτικές και δράσεις του κράτους.
Διαπιστώθηκε ότι έχει παραχθεί σημαντικό έργο αλληλεγγύης με βάση το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που ενίσχυσε το Υπουργείο Εσωτερικών και προωθούνται με ταχύτατο ρυθμό ψηφιακές πολιτικές με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιβεβαιώθηκε ότι με στήριγμα την οικονομική βοήθεια των 28 εκατομμυρίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους, έχει γίνει πολύ σοβαρή προετοιμασία για την επαναλειτουργία των σχολείων. Πέραν όλων αυτών, συζητήθηκε το οικονομικό πρόβλημα της αυτοδιοίκησης όπως διαμορφώνεται με την πανδημία, όπου υπήρξε κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση του με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης ενίσχυσης των Δήμων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε Δήμος. Έγινε επίσης ουσιαστική συζήτηση για την ενίσχυση του προγράμματος Αντώνη Στρίτσης, στο οποίο η αυτοδιοίκηση και η ΚΕΔΕ θα έχουν καθοριστική συμβολή. Συζητήθηκαν ακόμα θέματα που αφορούν την προετοιμασία της μεγάλης θεσμικής μεταρρύθμισης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με την ενίσχυση των αρμοδιότητων της αυτοδιοίκησης, καθώς κοινή εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ είναι ότι και η κρίση επιβεβαίωσε πόσο ισχυρό ρόλο πρέπει να έχει αυτοδιοίκηση στο δημόσιο βίο και σε μια σειρά κοινωνικούς τομείς. Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει λόγω της κρίσης της ΔΕΙΑ και οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν τις επόμενες μέρες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή εν μέσω εντάσσεων του Δημοτικού Συμβούλου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων με θέματα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19. Έχουν κατατεθεί τρεις προτάσεις από τους Παναγιώτη Βαρούχα, Γιάννη Τρεπέκλη και Γιώργο Καλούδη και οι οποίες θα ψηφιστούν στο Διαπεριφοράς Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Μάλιστα, συζητήθηκε και το θέμα με τον Ιωάννη Καποδίστρη, για το οποίο πέρασε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων με θέματα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο επικεφαλής της παράταξης, πρώτα η Κέρκυρα, Γιώργος Καλούδης, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Μεταλλινό και τη δήμαρχο Μερόπη Ιδρέου με αφορμή τα γεγονότα του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου. Προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα, η συνεδρίαση διακόπει για περίπου 30 λεπτά όσον αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο αποτελούσε και το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Κατατέθηκαν τρεις προτάσεις από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Παναγιώτη Βαρούχα, τον επικεφαλής της παράταξης Κέρκυρα Ναζής Γιάννη Τρεπεκλή και τον επικεφαλής της παράταξης Πρώτα Κέρκυρα Γιώργο Καλούδη, οι οποίες θα ψηφιστούν στην διαπεριφορά συνεδρίαση που ορίστηκε την ερχόμενη Δευτέρα. Μάλιστα, από την συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έλειψε και αναφορά στα πρόσφατα γεγονότα με τον Ιωάννη Καποδίστρια μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει από την ανάρτηση της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Στο Δημοτικό Συμβούλιο κατατέθηκε ψήφισμα το οποίο στήριξαν 40 δημοτικοί σύμβουλοι από τους 44 που ήταν παρόντες και παρούσες, με τη λαϊκή συσπήρωση να ψηφίζει παρόν και την παράταξη εκκίνηση να απέχει. Σκοπός του ψηφίσματος δεν είναι να εκφραστεί κάποια μορφή τοπικισμού, αλλά μια οικουμενική αντίδραση σε αυτό το γεγονός. Μεταξύ άλλων, σε αυτό αναφέρονται ο καθορισμός της 27 Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης, καθώς τότε το 1831 δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Επίσης, το ψήφισμα αναφέρει και τις δύο προτάσεις που είχε καταθέσει ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης. Δηλαδή, να τοποθετηθεί η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο, καθώς επίσης και να δοθεί το όνομά του σε σταθμό του μετρό. Συνεδρίασε σήμερα, κυρίες και κύριοι, Εκτελεστική Επιτροπή με θέμα την έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μεταφορά των αστικών στερεών των τριών Δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για την επεξεργασία που ό,τι διάδημα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Υπήρξαν απορίες με αποτέλεσμα η απόφαση να ληφθεί αύριο. Συνεδρίασε διαζώσεις το πρωί του Σαββάτου η Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, προκειμένου να μπει οριστικό τέλος στην υπόθεση της μεταφοράς απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, το θέμα της συνεδρίασης ήταν η έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων των τριών Δήμων της Κέρκυρας στην Κοζάνη για επεξεργασία από την διάδημα ΑΕ. Την Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων απαρτίζουν η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Μερόπη Δρέου, ο Αντιπρόεδρος του ΦΟΣΤΑ Χρήστανθος Αρλής, ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης, ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνος Λέσης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παξών Μανώλης Βλαχόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιάννης Ερεμέτης
και ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Τρεβεκλής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκαν απορίες από τους λέσιμοι μαχημάτι Τρεβεκλή, κυρίως όσον αφορά την τιμή της μεταφοράς, αλλά και για πρακτικά ζητήματα. Από τη στιγμή που εκφράστηκαν επιφυλάξεις, η συνεδρίαση μεταφέρθηκε για αύριο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Ήδη πολλά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής έχουν στείλει ηλεκτρονικά την ψήφο τους. Μετά την αξιολόγηση των τριών εταιριών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, η ανάδοχος εταιρεία που επιλέχθηκε είναι η ENACT. Πρόκειται για μια εταιρεία που έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τηλεφωνικά μαζί μου είναι ο Δήμαρχος Νότου, κύριος Λέσης, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή την σημερινή συνεδρίαση, όπου υπήρξαν αρκετά ερωτήματα και απορίες. Θα ήθελα να μας πείτε τι ήταν αυτό το οποίο σας προβλημάτισε. Κυρία Λέλα, δεν με προβλημάτισε τίποτα. Η αλήθεια με προβληματίζει. Δηλαδή, πριν από μήνες. Όλη η κερκυραϊκή κοινωνία γνωρίζει τις προσπάθειες που γίνηκαν εκ μέρους της κυβέρνησης και του ΦΟΣΔΑ για να γίνει η μεταφορά των απορριμμάτων από την Κέρκυρα στην Κοζάνη. Σωστά. Έγινε, έχουν πάρα πολλές συσκέψεις. Εστάλει λοιπόν μία επιστολή έγκρισης στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να μπορέσουμε να μας δώσει την άδεια την απευθείας ανάθεση να μεταφέρουμε τα απορρίμματα από την Κέρκυρα στην Κοζάνη. Λοιπόν, εγκρίθηκε ένα κείμενο με εισήγηση της Προέδρου που μίλαγε με ξεκάθαρο τρόπο και υπηρεσιακά κοστολογούσε τη μεταφορά με 58 ευρώ τον τόνο. Ωραία. Έτσι ανεξάρτητη αρχή μας έδωσε την αδειοδότηση. Μόλις λοιπόν εγκρίθηκαν οι όροι, η υπηρεσία έπρεπε να ξεκινήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, του ανοιχτού διαγωνισμού, με τη διαδικασία που ο νόμος προβλέπει. Ωραία. Δηλαδή ένα μειοδοτικό διαγωνισμό. Mm-hmm. Όλοι λοιπόν είχαμε πιστεί, ανεξάρτητα των τεκμηριωμένων οικονομικών μεγεθών που ο καθένας εξημών κατέθεσε, αλλά τεκμηρίωσε η κυρία Πρόεδρος ότι 58 είναι το κόστος και όχι ομιλών ή αυτοί που είχαν διαφορετική άποψη. Σήμερα λοιπόν, όταν όπως το γνωρίζετε, συμμετείχαν 3 στη δημοπρασία τελικά, οι 2 αποκλείστηκαν για καθαρά νομοτεχνικούς και οικονοτεχνικά κριτήρια και παρέμεινε μία εταιρεία ως τελικός ανάδοχος. Ωραία. Κατέθεσε λοιπόν την οικονομική προσφορά από τα 58 ευρώ που είχαν εγκριθεί. Γνωρίζεμαν όλοι και πήγαν αυτόματα στα 115. Πώς γίνεται αυτό? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Όταν το πληροφορηθήκαμε, ζητήσαμε λοιπόν μία οικονομική τεκμηρίωση. Mm-hmm. Πώς από τα 58 ευρώ ως διαμαγείας επήγαν 115. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω και θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν πήρατε απαντήσεις. Η κυρία Πρόεδρος, που δεν έπρεπε να στείλει την Επιτροπή, η Επιτροπή Διαγωνισμού έπρεπε να το στείλει, διότι έτσι λέει η νομοθεσία, ζήτησε από την εταιρεία αυτήν οικονομικότερη προσφορά. Ως διαμαγείας μέσα σε 3 ώρες από τα 115 ευρώ τα έφτασε 76. Πώς από τα 58 πήγαμε στα 115, πήγαμε στα 76. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό χρειάζεται μια οικονομική ανάλυση και τεκμηρίωση. Άρα εσείς δεν πρέπει αυτό να το οποίο θέλετε να μάθετε είναι πώς είναι δυνατόν να το ξαναπούμε από τα 58 φτάσαμε στα 115 και από τα 115 και στα 76. Και μέσα σε 3 ώρες η εταιρεία δέχεται να κάνει 400 περίπου χιλιάδες, 432 ευρώ λιγότερη οικονομική προσφορά, οπότε όλοι αναρωτιόνται με ποιο κέρδος λειτουργούσε αυτή η εταιρεία λοιπόν λειτουργούσε και λειτουργεί. Τι οικονομικό όφελος θα είχε. Και ζητήσαμε λοιπόν μια οικονομική τεκμηρίωση, την οποία μέχρι σήμερα τουλάχιστον σε μένα δεν έχει δοθεί. Πιστεύω ότι θα μας δοθεί. Δηλαδή μια ανάλυση κόστους για να γνωρίζουμε μήπως υπάρχουν και κρυφά χαρτιά, δηλαδή ενδεχομένως αντιλαμβάνεστε λοιπόν χωρίς οικονομική ανάλυση του κόστους μπορεί να προκύψουν και περαιτέρω άλλοι παράμετρες και εκεί που είναι τα 76 να πάμε στα 100 πάλι. Όπως με τα μηχανήματα, με τα φόρτωση και όλα αυτά, με μεταφοράς και όλα αυτά. Για να δούμε και εμείς τι ακριβώς ψηφίζουμε. Καταθέσαμε λοιπόν μια δέσμη ερωτημάτων, δεν είναι μόνο έτσι αυτό. Καταθέσαμε τουλάχιστον
όσοι είχαμε, συμμετέχουμε στο ΦΟΣΔΑ, ναι. Δηλαδή όπως γνωρίζω, ο κ. Θερμπεκλής, ο κ. Μαχημάρης και εγώ καταθέσαμε μια δέσμη μέτρων, δεν καταθέσαμε απλώς το ερώτημα, δεν είναι μόνο αυτό. Προκύπτουν και άλλα πράγματα. Και δεν, θέλουμε να παρουσιάζεται ότι έχουμε την ικανότητα τα 115 να τα φέρουμε 76 ή 100. Τα 58 που φτάσανε 115 και 76 οφείλουμε να απαντήσουμε. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Διότι οι νέοι δήμοι επιβαρύνονται οικονομικά με δυσβάστατα ποσά τα οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Όλα αυτά λοιπόν και εμείς ζητάμε περαιτέρω εξηγήσεις. Και μέχρι να δοθούν, δηλαδή, η στάση που θα κρατήσετε είναι πια. Δεν σας ακούω καλά. Μέχρι να δοθούν αυτές οι εξηγήσεις, η στάση που θα κρατήσετε είναι πια. Γιατί αύριο εμείς, λοιπόν, αναμένεται να υπάρχουν δεν είναι θέση στάση. Εμείς σεμένουμε ναι. Στην ομόφωνη απόφαση που του Διοικητικού Συμβουλίου και επήρε ανεξάρτητη οργή στα 58 ευρώ. Πέρα τούτου, χωρίς οικονομική ανάλυση, δεν θεωρούμε ότι είναι νόμιμη διαδικασία. Πώς θα σας το πούμε. Μάλιστα. Άρα, αν δεν δοθούν απαντήσεις που να καλύπτουν τα ερωτήματα που θέτετε, λέτε ότι η διαδικασία δεν είναι νόμιμη. Είναι σαφές. Βεβαιότατα. Δεν είναι νόμιμη με την διαδικασία. Διότι πρέπει ο καθένας να γνωρίζει ότι ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός, δεν ήταν πλειοδοτικός. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς άλλη απόφαση πήραμε, άλλο αποτέλεσμα διαπιστώσαμε. Και δεν διαπραγματευτική ικανότητα μέσα σε 3 ώρες, αντιλαμβάνεις τι λέω. Αυτός που προσφέρει γύρω στα 400.000 ευρώ να κάνει έκπτωση, μας αγάπησε δηλαδή αυτός λόγω κορονοϊού ή έκτακτων οικονομικών συνθήκων και λέει, ξέρετε, εγώ συμμετείχα στο διαγωνισμό, σας έδινα 115, αλλά είσαστε καλοί, καταλαβαίνω την οικονομική κρίση, σας κάνω σε 3 ώρες μια έκπτωση 400.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά δεν τεκμηριώνται. Ζητάμε λοιπόν μια οικονομική τεκμηρίωση. Και λοιπόν και την οικονομική τεκμηρίωση δεν την έχω τουλάχιστον εγώ στα χέρια μου. Για να μπορώ να τοποθετηθώ επί της ουσίας πώς τα 58 γίνηκαν 115 και μετά γίνηκαν 76. Μάλιστα. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέτε. Γιατί... Αυτό ζητάω. Δεν ζητάμε κάτι, διότι πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πλήρη ανάλυση του κόστους. Mm-hmm. Για να μπορούμε και εμείς να πάμε μετά στα δημοτικά μας συμβούλια, να πάμε στους πολίτες που θα κληθούν να πληρώσουν. Και πέρα θα με ρωτήσει ο πολίτης, δημαρχέ... θα με ρωτήσουν λοιπόν αντιπολίτευση. Εισηγήσει αυτά, με ποια ανάλυση κόστους. Θα μου κάνουν αυτά τα ερωτήματα, που δεν μου τα κάνουν. Δεν πρέπει να τα έχω εγώ τις απαντήσεις για να μπορώ να τις δώσω στους δημότες μου. Και η περιφέρεια τώρα πια με το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει μέσα από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα πρέπει να έχει λόγο και ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν προφανώς. Όλα βέβαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εγώ υποτιμήσουμε είμαι καλοπροαίρετος και καλόπιστος άνθρωπος. Mm-hmm. Εγώ λέω το εξής, ότι όλα είναι τέλεια, θαυμάσια. Ναι, μην χρειάζεται λοιπόν μια περαιτέρω λοιπόν τεκμηρίωση, πλήρη ανάλυση, να μην για να μπορούμε θέμα. Να δώσουμε εμείς όλες τις απαντήσεις στους δημότες μας. Δεν ζητάμε κάτι, ούτε υπονοούμε τίποτα, ούτε λέμε τίποτα. Όπως πάμε το σχάρι, σας λέω το εξής, πάμε το σχάρι. Η ναι. ποσότητα ναι. που η ανεξάρτητη αρχή ενέκρινε ήταν μια συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι θα πάρουμε 10.500 τόνους λιγότερου, για πόσο χρονικό διάστημα, τι επιπλέον κοστολόγιο θα κοστολογηθούν οι πολίτες μας για αυτά που είχαμε αποφασίσει για 23.000 τόνους να πάρουμε. Άρα ζητάτε πολύ πρέπει να ενημερώσουμε τους δημότες μας. Ξέρετε, αυτή ναι. η απόκληση των 58 σε 76% εσείς θα επεβαρθείτε τόσο για να έχουμε και την έγκρισή του. Ναι. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Και γι' αυτό ακριβώς ζητούμε τα επιπλέον στοιχεία. Είναι και σας απαντάω λοιπόν ξεκάθαρα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον εγώ η οικονομική ανάλυση κόστος δεν την έχω. Άρα λοιπόν να δω πώς θα πάρετε αύριο αποφάσεις είναι το ερώτημα για να προχωρήσουμε από αυτήν την όχι, κατέθεσαμε εμείς τις προτάσεις μας, έχουμε καταθέσει. Εγώ, από ό,τι ξέρω και ο κ. Μαχημάκη, ούτε εμείς έχουμε καταθέσει. Δηλαδή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί του Διοικητικού Συμβουλίου. Της εκτελεστικής επιστολής της Επιτροπής. Παρά τα αυτά όμως ζητάτε συγκεκριμένες απαντήσεις. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν το γνωρίζω. Ναι. Ενδεχομένως να έχει εγκριθεί η πρόταση της πλειοψηφίας της άποψης. Και όπως και το επιχείρημα, ξέρετε, στο Αίγιο πληρώνουν τόσο, τότε εάν πραγματικά κρίναμε εμείς ότι το κοστολόγιο το 58 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ήταν στη σφαίρα της εργαντασίας μας, γιατί το φέραμε στο τραπέζι πριν από μήνες και συζητούσαμε και το στείλαμε σε έναν εξάρτητη αρχή και το κουβεντιάζαμε στους πολίτες. Έγκριση, εάν κρίναμε λοιπόν ότι, επειδή εγώ τουλάχιστον σας λέω δημόσια,
γνώριζα λοιπόν πόσο οι άλλοι ποσά τι πληρώνουν στη μεταφορά. Είχα καταθέσει ορισμένες ενστάσεις και εγγράφω στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν πόσοι άλλοι τα αποδεχότανε και σήμερα ανακαλύψανε λοιπόν αυτή την απόκληση. Δεν είμαστε, ας πούμε, διοίκηση. Δεν κάνουμε ασκήσεις επί κάτω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα πρέπει να απαντηθούν και θα ήθελα λοιπόν να υπάρχουν πιστικές απαντήσεις και όλα να βγουν τέλεια και σύντομα υπάρχει και η δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα επιδοτηθεί αυτό. Αυτό είναι δημόσια δέσμευση και της περιφέρειας και της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια διαβούλευση και με το νέο πλέον περιφερειακό φωστά που θα δημιουργηθεί. Κύριε Δήμαρχε, θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά. Βεβαιότατα, να είστε πάντα καλά. Καλή, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ, να είστε καλά. Να, αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα που θέτει από την πλευρά του Δήμαρχος Νότου, ο κύριος Λέσης, ό,τι αφορά την αναδοχή εταιρεία, την τιμή αρχικά, η οποία εκτοξεύτηκε, μεταδόθηκε μια έκπτωση και ζητά μια οικονομική τεκμηρίωση, διότι διαφορετικά λέει η διαδικασία, σύμφωνα με τον κύριο Λέση, δεν θα είναι νόμιμη. Θα αναζητήσουμε βέβαια απαντήσεις και από την πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, την κυρία Ιδραίου. Τώρα πάμε να δούμε τη νέα εποχή και τις συνθήκες που επικρατούν στην Κέρκυρα σε ό,τι αφορά τα πρατήρια καυσίμων. Για το θέμα αυτό μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ και τον Βαγγέλη Καποδίστρια ο πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων της Κέρκυρας, ο κ. Σάκος. Από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού δεν έμειναν αλόβητα τα πρατήρια καυσίμων. Ο Αντώνης Σάκος, πρόεδρος των πρατηριούχων Κέρκυρας, σε δηλώσεις του μετέφερε το κλίμα της τοπικής αγοράς, ενώ τόνισε πως ο κλάδος του έρχεται αντιμέτωπος με ένα φιαλτικό σενάριο το οποίο προβλέπει το κλείσιμο 1.500 πρατηριών καυσίμων πανελλαδικά. Γεγονός είναι το δίμηνο αυτό πάνω κάτω που κλείσανε με το lockdown που είχαμε. Με πολύ μεγάλη δυσκολία κάποια μαγαζιά μπορέσαν να συντηρηθούν. Το πρόβλημα είναι ότι όλη η κατάσταση με την υγειονομική κρίση έχει πίσω τα επακόλουθα είναι πίσω, γιατί βλέπουμε μια υγειονομική κρίση να εξελίσσεται σε οικονομική πλέον κρίση, που ο χειμώνας πλέον δυστυχώς δεν θα είναι τόσο αναμενόμενος όπως ήταν οι προηγούμενες χρονιές. Και δυστυχώς για τα μαγαζιά τα δικά μας τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ. Να σας πούμε αυτά την περίοδο όπου υπήρχε το lockdown ήταν γύρω στα 80% η μείωση της κατανάλωσης. Αν δεν αποκατασταθεί η κίνηση πλήρως, και όταν λέμε πλήρως γιατί έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας το οποίο δεν θα είναι καλοκαίρι ουσιαστικά, δεν θα περιμένουμε να έχουμε τα ειστήριες κατανάλωσης που είχαμε τις άλλες χρονιές. Αναμένεται ότι η επόμενη σεζόν θα είναι της τάξης του 50% μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην μείωση της τιμής του πετρελαίου και την αλλαγή των συνθήκων που έχουν προκύψει στην αγορά. Ένα πάγιο ζήτημα που το αναφέρουμε συνέχεια, ότι η μείωση των τιμών στα καύσιμα, η μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έφερνε και κίνηση στην αγορά. Το είδαμε με παράδειγμα ζωντανό το πώς κινήθηκε η αγορά με χαμηλή τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δυστυχώς πρέπει να ακουστούμε κάποια στιγμή και να μπορέσουν να χαμηλώσουν και τιμές. Να χαμηλώσει ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μπορέσει και ο κόσμος να απολάβει πετρέλαιο θέρμανσης σε πιο οικονομική τιμή. Όσοι θέλουν τώρα να φοδιαστούν με πετρέλαιο κινήσεις, εγώ θα πω ότι για την Κέρκυρα σχεδόν έχει τελειώσει. Γιατί δυστυχώς εφοδιαζόμαστε από την υπηρετική Ελλάδα, από Αθήνα συγκεκριμένα, και θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή που είναι διαθέσιμο και είναι ανοιχτή η φόρμα, ώστε να μπορέσουν να εφοδιαστούν κάποιοι, θα πρέπει να επισπεύσουν τις αγορές τους. Δευτέρα, Τρίτη, το αργότερο, ίσως Τετάρτη, μην έχει κανένας πετρελοθέρμανση για την Κέρκυρα. Τώρα πάμε στα ταξί, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχει νέα κοινή υπουργική απόφαση όπου μπορούν οι επιβάτες στα ταξί να είναι δύο. Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών με συγχωρείτε ταξί Κέρκυρας, ο κ. Κάψο Καβάδης, μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ για την επόμενη μέρα αλλά και για τον κλάδο των ταξί. Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, πλέον το επιβατικό κινητό ταξί αυξάνεται σε δύο άτομα, κάτι το οποίο αποτελούσε αίτημα του κλάδου το προηγούμενο διάστημα. Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ραδιοταξί Κέρκυρας, Νίκος Καψκοβάδης, σχολίασε την απόφαση αυτή, ενώ αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα για τον κλάδο. Επιτέλους έπρεπε να έχει αποφασιστεί από τον Υπουργό εδώ και πολύ καιρό για τα μέσα μαζικής, ιδίως για τα ταξί, τα δύο άτομα πίσω, διότι το απλό επιχείρημα ήταν δεν μπορεί κάποιος να ζει στον ίδιο χώρο. Να είναι ζευγάρι, ανεξαρτήτως αν έχει παιδιά ή όχι, και όταν μεταφέρεται να πηγαίνει ένας-ένας. Λοιπόν, έγινε το αυτονόητο πράξη. Ωραία, τον ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Και έπεται λοιπόν η συνέχεια της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης που θα πάρει στους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς, τα οποία θα καθορίζουν και το μέλλον τους. Διότι
επειδή το ξανάπαμε και το πάνε και πολλές φορές, τα χαρτογράφητα νερά που έχουμε, έτσι, και κινούμαστε, έχουν να κάνουν με το ότι δεν ξέρουμε πόσοι τουρίστες θα έρθουν, από ποιες χώρες θα έρθουν, με τι πρωτοκολλιά ιατρικά θα έρθουν και πώς θα λειτουργήσουμε. Για να μπορούμε να έχουμε και το μικρότερο, το ελάχιστο πλάνο της βιωσιμότητάς μας. Αυτό λοιπόν με απλά λόγια, επειδή η Κέρκυρα είναι ένας τουριστικός προορισμός, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μείζον θέμα που αγγίζει όλους τους τουριστικούς, επαγγελματικούς και όποιους άλλους και τον απλό πολίτη για το αύριό του. Στη συνέχεια, ο Νίκος Καψοκαβάδης αναφέρθηκε και στην ομάδα διαχείρισης κρίσης του τουρισμού που έχει δημιουργηθεί από την Δημοτική Αρχή, καθώς και τις πρωτοβουλίες που ήδη έχουν πάρθει. Τηρία το ότι πώς θα πρέπει να λειτουργούμε διοικητικά με συλλογικότητες οι οποίες έχουν και την εμπειρία και τέτοιας μορφής ας πούμε επιτροπές οι οποίες εμπεριέχουν και το κομμάτι των επαγγελματιών αλλά και το κομμάτι των επιστημόνων που μπορούν να συνθέσουν τις απόψεις αυτές μαζί με την πρωτοβουλία που θα χρειάζεται και τη βούληση ενός πολιτικού οργάνου έστω και πρωτοβάθμιου που λέγεται Δήμος και πόσο μάλλον ένας ισχυρός Δήμος της Κέρκυρας θα εκφράζει μια μεγάλη πλειοψηφία και θα δίνει τη δυνατότητα πιο εύκολα, θεωρώ πιο εύκολα, να παίρνονται αποφάσεις, γιατί όσο πιο γρήγορα παίρνονται για την οικονομία οι αποφάσεις, τόσο πιο γρήγορα έχουμε αποτελέσματα. Οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, θυμίζουν καλοκαίρι και αυτό οδηγεί πολλούς συμπολίτες μας να κάνουν τα πρώτα τους μπάνια. Η κάμερα του Start λοιπόν βρέθηκε στον Ανεμόμυλο, συνάντησε και τους χειμερινούς κολυμβητές που μετά το πρώτο στάδιο του κορονοϊού επέστρεψαν στην κανονικότητα για τα μπάνια τους, καθώς και τους τολμηρούς που έκαναν την πρώτη τους βουτιά. Έχοντας περάσει το στάδιο της άρσης των μέτρων, είναι εμφανές ότι η κίνηση στην πόλη της Κέρκυρας έχει αυξηθεί. Στην αλλαγή σκηνικού παίζουν σημαντικό ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, καθώς ηλιόλουστες μέρες οθούν τους πολίτες να κάνουν δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Η κάμερα του Start βρέθηκε στον Ανεμόμυλο και συνομίλησε τόσο με χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι απήχαν από τη θάλασσα λόγω κορονοϊού, όσο και με συμπολίτες μας που έκαναν τα πρώτα τους μπάνια. Τι να κάνουμε, αφού η μέρα είναι ευχάριστη. Είστε χειμερινό κολυμβητή ή... όσο μπορούμε. Και τώρα με τον κορονοϊό έχετε διακόψει τα μπάνια σας. Οπωσδήποτε. Το κόψαμε και τώρα που αμολυθήκαμε, με λίγο προσοχή βεβαίως, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, είναι λίγο δορσεράδο που τα λέμε, αλλά δεν ανάγκη να κάτσεις και με τις ώρες μέσα. Ανάλογα, καθένας που σου θέλει. 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μισή ώρα, βγαίνεις. Βοηθάει επίσης και το αλλεργικό. Τουλάχιστον το έχω διαπιστώσει σε αυτό το κομμάτι. Και βασικός λόγος που είναι και κάνω είναι που έχω αλλεργικό. Μα βλέπετε από τον κόσμο, δηλαδή το περιμένει το μπάνιο, θέλουν όλοι να έρθουν. Οπωσδήποτε το περιμένουν αυτοί που είναι λάτρεις της θάλασσας. Είναι ευχάριστο. Η θάλασσα σιγά σιγά ζεσταίνει. Εντάξει, είναι πόσο, γύρω στους 18 βαθμούς. 19, μπράβο. Ναι. Και βλέπετε την κίνηση αυξημένη. Σιγά σιγά έρχονται, δεν έχει και πολύ κόσμο τώρα, αλλά σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Οπότε καλό καλοκαίρι να έχουμε. Κάθε μέρα έρχονται και περισσότεροι. Ναι, έχει ξεκινήσει ο κόσμος και κάνει μπάνιο. Κανονικά. Είναι μια χαρά. Και ο κορονοϊός που να βρεθεί εδώ στη θάλασσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον Κώστα Ζορμπά. Εμείς σε πολύ λίγο, μαζί με τον Σπύρο Ζηνιάτη, θα είμαστε εδώ ξανά στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Προς το παρόν, γεια σας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια, με μια μικρή πιθανότητα για κάποιους τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Ευνοείται όμως η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και στα νότια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και μόνο στα νότιο ανατολικά θα είναι βόρειο-δυτική και θα φτάσουν πιθανόν τα 5, ενώ η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Αναλυτικότερα τώρα για τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε και εδώ, χωρίς κάτι το σημαντικό. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Πάτρα, τον Πύργο, την αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη από 13 έως 24, στη Λευκάδα από 14 έως 25 βαθμούς. Σχετική υγρασία σε παραπάνω περιοχές από 50
έως και 97%. Βορειότερα τώρα στην Ανατολική Κανανία και την Ήπειρο και εδώ. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αφιλοχία, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και την Άρτα από 13 έως 25. Στην Ιγουμενίτσα από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 49 έως και 96%. Στην Κέρκυρα τώρα τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά. Και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε. Η άνεμη νότιο-ανατολική 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίκουσα και το Μαθράκι από 12 έως 22. Στους Οδονούς από 11 έως 22, ενώ στη Νότια Κέρκυρα και στους Παξούς θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ των 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Σχετική υγρασία στο νησί της Κέρκυρας από 52 έως και 98%, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.